Λοιπόν, να κάνουμε ένα auto vlog, όπως το λέτε κι εσείς, της τεχνολογίας. Επιστρέφουμε από την υποδοχή της ομάδας. Η ώρα 1:58, υγεία πάνω απ' όλα. Η ομάδα έκανε 3-2, όπως το έκανε, με δυσκολία, με τάσεις αυτοκτονίας, αλλά σε κάθε περίπτωση τα κατάφερε, έκανε 3-2. Έκανε 3 νίκες μέσα σε 6 μέρες με πολύ κακή διαιτησία. Μην το ξεχνάμε αυτό, μην λέμε μόνο χάσανε βολές και τα λοιπά και αυτά. Χάσανε βολές, αλλά πολύ ξύλο, παιδιά. Πάρα πολύ ξύλο. Σε σημείο δηλαδή ποδοσφαιρικού ξύλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, okay, η Μεγαρίδα έπαιξε ένα παιχνίδι ακριβώς play-offs, play-off game. Πραγματικά, μπράβο τους. Μπήκανε δηλαδή ακριβώς με αυτό το mentality να παίξουν ξύλο μπασκετικό. Σου λέει, αδερφέ, έτσι παίζεται το μπάσκετ, α2 είσαι. Δεν είσαι NBA, 1-2, 1-2 και πάσιμο. Λοιπόν, 3-2 λοιπόν, Σάββατο στις 4 το τέταρτο παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολο, είναι πιο εύκολο για τη Μεγαρίδα τώρα, δεν έχουν να χάσουν τίποτα, είναι ένα μάτς. Κλασικά ο Ηρακλής, το πρέπει και αυτά και άγχος και ο κόσμος και τέτοια, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, κούραση μεγάλη τα παιδιά, έτσι. Δεν έχουμε και την πιο νεανική ομάδα, όχι ότι και ο αντίπαλος είναι κολέγιο, αλλά okay. Πίστη, συγχαρητήρια, τους αξίζουν. Κάνα 3 νίκες σε 6 μέρες με τον ίδιο αντίπαλο, που μαθηματικά όλοι ξέρουμε είναι δύσκολο να γίνει, και βεβαίως οι δύο εκτός έδρας, ό,τι και να είναι, είναι εκτός έδρας, έτσι. Έχασες στην κανονική διάρκεια και εκεί και εδώ. Τώρα τους κέρδισες και εκεί και εδώ και εκεί. Λοιπόν, μπράβο στα αλάνια που πήγανε στα Μέγαρα. Είναι αυτή η αφοσίωση πραγματικά πολύ μεγάλος οδηγός για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, στον προπονητή. Έκανε πάλι πολύ ωραίες δηλώσεις. Και τώρα το Σάββατο, παιδιά. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει τώρα ζουρ, μουρ και αυτά. Σάββατο, εισιτήριο όλοι, έτσι να βοηθήσουν την ομάδα και οικονομικά, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και οικονομικά, έτσι, μάτος ο άλλος. Λοιπόν, και να μην λέμε, α, το είχατε 10 και γιατί τώρα 15 και τα λοιπά. Ένα μάτς είναι, παιδιά, δεν έχει άλλο. Ένα μάτς είναι, τελειώσαμε. Τελευταίο μάτς είναι στην έδρα μας. Μετά έχει Final Four, έτσι. Και να το είχατε 10 και για τα παιδιά ήταν 5. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για τον κόσμο. Η κρίση είναι δεδομένη. Ο κόσμος όλος βογκάει, βογκάμε όλοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μάτσο, παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, μην το μιζεριάζουμε και από αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, όλα πήγανε καλά. Ευτυχώς πήγαν καλά. Σε έναν απολογισμό, βέβαια, θα πεις ότι και να έχανες και να αποκλειώσουν και εντάξει, όλοι θα βρίζανε, θα λέγανε αυτό και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε η ομάδα, μην ξεχνάμε τα προβλήματα, μην ξεχνάμε ότι άλλαξε η ομάδα το χειμώνα, ότι έχουμε καινούργια παιδιά, έτσι, και σύνολα τα άλλα και εντάξει, και λάθη και ατυχίες και χειρουργία και απ' όλα. Λοιπόν, κοιτάμε μπροστά. Είναι ένα μάτς, να το πάρουμε. Δύσκολα θα το πάρουμε, πιστεύω. Να στηρίξουμε τα παιδιά όπως μπορούμε. Να είμαστε σωστοί, να μην δώσουμε δικαίωμα πάλι. Να μου λένε, Κώστα, εσύ λίγο τους συλλάθλους σας, άμα κοιτούσατε, θα πηγαίνατε πολύ καλύτερα και είστε φοβεροί. Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται, το τιμόνι εδώ μεταξύ πετάει. Λοιπόν, άρα παιδιά, συγχαρητήρια και πάλι.
Μπράβο και σε αυτούς που ήταν εκεί και στήριξαν και πάλι την ομάδα. Κλείνω το φως. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Τα γραφεία είναι ανοιχτά από το πρωί. Στηρίξτε την ομάδα και τα λέμε. Bye. Γιατί ξημερώνει.